Είναι άραγε σημαντικό ζήτημα ο τρόπος και το σύστημα με το οποίο εκλέγονται οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια. Ασφαλώς και είναι. Και μάλιστα πολύ σοβαρό. Γιατί δεν είναι καθόλου λίγο το αντίθετο να εξασφαλίζεται η ισοτιμία όλων των ψήφων. Και αυτή η ισοτιμία, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, επιτυγχάνεται μόνο με την απλή και ανώθευτη αναλογική. Εδώ όμως, ακριβώς, είναι που εξαντλείται, πάντα από την άποψη των λαϊκών συμφερόντων, και η προσφορά της απλής αναλογικής. Στην ισοτιμία της ψήφου δηλαδή, και τίποτε παραπάνω, παρά τις μεγαλοστομίες του ΣΥΡΙΖΑ, που φτάνει να την αναγορεύει ακόμα και σε μοχλό δημοκρατικών, λέει, αλλαγών. Κάνουν σαν να μην ξέρουν όσοι τα λένε αυτά, ότι στις εκλογές η θέληση και η έκφραση του λαού υφίσταται ένα σωρό φανερές ή αθέατες πιέσεις και εκβιασμούς ή ακόμα και απειλές, πράγματα υπαρκτά έτσι κι αλλιώς, στο πολιτικό σύστημα μιας εκμεταλλευτικής κοινωνίας όπως η καπιταλιστική, σαν αυτήν που ζούμε δηλαδή. Συνεπώς, και για να εξηγούμαστε, παρά το ότι ως ΚΚΕ είμαστε διαχρονικά και σταθερά υπέρ της γνήσιας απλής αναλογικής, την ίδια στιγμή δεν ξεχνάμε ότι κανένα μα κανένα εκλογικό σύστημα από μόνο του δεν είναι ποτέ αρκετό ώστε να απαλλάξει το λαό από τα προβλήματά του. Τώρα, εδώ που τα λέμε, βέβαια, το εκλογικό σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο γίνανε και οι δημοτικές, οι τοπικές εκλογές του 2019 και που τώρα έρχεται να το αντικαταστήσει με παλαιού τύπου καλπονοθευτικές διατάξεις η Νέα Δημοκρατία, αυτό λοιπόν το εκλογικό σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ του νόμου 4555 του 2018 δεν ήταν ακριβώς η απλή αναλογική, αφού διατήρησε άθικτο και σε πλήρη ισχύ ένα από τα βασικά πολιτικά εργαλεία του δικοματισμού της μεταπολίτευσης, ποιον δηλαδή, τον καλπονοθευτικό εκλογικό εκβιασμό του δεύτερου γύρου των τοπικών εκλογών. Και έρχονται εδώ, εν χορό, ανεβαίνουν σε αυτό το βήμα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και αυτόν τον εκλογικό εκβιασμό, τον εσχρό με τα ψευτοδιλήμματα που τον έζησαν στο πετσί τους δεκαετίες τώρα αριστεροί και προοδευτικοί άνθρωποι, να τον εμφανίζουν ως δημοκρατικό, λέει, δικαίωμα επιλογής. Έλεος! Αυτό όμως, κύριε Υπουργέ, σε καμία περίπτωση δεν δίνει, αυτές δηλαδή οι κραυγαλαίες αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει τη συνήθεια να πατάει πάντα σε δύο βάρκες, δεν σας δίνει κανένα ηθικό ή πολιτικό δικαίωμα, στη Νέα Δημοκρατία εννοώ, να επιβάλλεται είτε το αυθαίρετο όριο του 3% στην εκλογική εκπροσώπηση ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας, είτε την καλπονοθία, γιατί τέτοια είναι, του 60% των εδρών με το 43% των ψήφων, δηλαδή με πολύ πολύ λιγότερα εκλογικά ποσοστά. Και όλα αυτά στο όνομα, λέει, της κυβερνησιμότητας, ακόμα και της μη διάλυσης των Δήμων. Κάποιος μάλιστα βουλευτής της Δημοκρατίας μίλησε και για βόμβα στα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φυσικά τέτοιο ζήτημα κυβερνησιμότητας ουδέποτε προέκυψε, όπως έδειξε και η πρόσφατη πείρα, και δεν είναι μόνο ότι στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, το δεύτερο Δήμο της χώρας, όπως και αλλού, μια χαρά και τσάκα-τσάκα τα βρήκαν μεταξύ τους στα ψηφοδέλτια του συντηρητικού χώρου και συγκρότησαν τη νέα διοίκηση του Δήμου, αυτή που είναι τώρα, είναι και κάτι άλλο. Όλο αυτό το κλάμα της Νέας Δημοκρατίας για τη δήθεν ακυβερνησία των Δήμων και βάση δεν έχει και είναι υποκριτικό. Γιατί πολύ απλά γνωρίζετε όλοι σας ότι στους μνημονιακούς νόμους, που όλοι τους εξακολουθούν να ισχύουν και ας λήξανε τα μνημόνια,
Σε αυτούς λοιπόν τους νόμους υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, και είναι πάρα πολλές, με πρώτο και καλύτερο το οικονομικό παρατηρητήριο των Δήμων, πράγματα τα οποία εγγυώνται και εξασφαλίζουν την κυβερνησιμότητα των Δήμων, δηλαδή πιαν την αντιλαϊκή λειτουργία των Δήμων με τον πιο ασφικτικό δημοσιονομικό έλεγχο από το κεντρικό κράτος. Και όλα αυτά, ξέρετε, γίνονται, εξακολουθούν να γίνονται και να ισχύουν άσχετα από το εκλογικό σύστημα που ισχύει κάθε φορά στις δημοτικές εκλογές και που μπορεί να αλλάζει. Και μη μας λέτε αυτά τα τετριμένα, όλοι σας το κάνετε αυτό, για τον ιδιαίτερα δήθεν χαρακτήρα των τοπικών ζητημάτων, ο οποίος τάχατε χαρακτήρας υπαγορεύει και τις συνθέσεις σας και τις συνεργασίες σας. Αλήθεια, σας ρωτάμε, ξέρετε μήπως να υπάρχει έστω και ένα τοπικό ζήτημα το οποίο να μην εξαρτάται από την κεντρική πολιτική που ασκείτε? Δηλαδή, με συγχωρείτε, σε τοπικό επίπεδο ποια πολιτική υλοποιείτε? Δεν υλοποιείτε η γενική αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική κάθε φορά? Υλοποιείτε μήπως κάποια άλλη? Και ξέρετε, είναι άλλο πράγμα αυτό, επειδή ξέρω τι σκέφτεστε, είναι άλλο πράγμα αυτό να το αναγνωρίζω για να το αντιπαλεύω, όπως κάνουν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, και άλλο αυτό να το κρύβω και να κοροϊδεύω με τα δήθεν τοπικά ζητήματα. Αλλά για σταθείτε. Για να δούμε αλήθεια από αυτόν τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 18, τον οποίον τόσο κατηγορείτε εσείς της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τι ακριβώς αλλάζετε αλήθεια τώρα? Μήπως τον καταργείτε ολόκληρο, αν είναι δυνατόν? Το κράτος, άλλωστε το λέτε και το εννοείτε, έχει συνέχεια. Το μόνο που αλλάζεται από τον ισχύοντα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο εκείνο που αναφέρεται στο εκλογικό σύστημα. Όλος ο υπόλοιπος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πλήρη ισχύ και με τη βούλα της Νέας Δημοκρατίας. Και ας μην τον ψήφισε τότε. Αυτό δεν επιβεβαιώνει τη στρατηγική συμπόρευση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο γενικά όσο και ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί σημαντικό ζήτημα δεν είναι μόνο, ξέρετε, το πώς θα εκλέγεται ένας δήμαρχος ή ένα δημοτικό συμβούλιο. Εξίσου σημαντικό, για να μην πω και σημαντικότερο, είναι και το τι θα κάνει αυτός ο δήμαρχος, μέσα σε ποια πλαίσια θα μπορεί να ασκεί το έργο του, με ποια μέσα και κυρίως σε όφελος τίνων, της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας ή των λίγων μεγάλων επιχειρηματιών. Και εδώ τα πράγματα είναι πεντακάθαρα. Αν αφήσουμε στην άκρη το εκλογικό σύστημα που η κάθε κυβέρνηση το ράβει σύμφωνα με τα δικά της γούστα και συμφέροντα, ας ακούσουν λίγο όσοι μας βλέπουν, αλλά και όσοι εδώ παριστάνουν εδώ μέσα τους ανήξερους και τους διαφωνούντες, ακούστε σε τι συμφωνείτε εσείς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με εσάς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Συμφωνείτε οι Δήμοι να λειτουργούν όχι σαν δημόσιοι κοινοφελείς οργανισμοί, αλλά σαν επιχειρήσεις, σαν μαγαζιά. Και αυτό είναι που γενίκευσε ο κλεισθένης του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι τους δημότες που πληρώνουν εκτός από τους κεντρικούς και ένα σωρό δημοτικούς φόρους και τέλη, τους μετατρέπεται και σε άμεσους πελάτες των Δήμων, υποχρεώνοντάς τους, τελειώνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, υποχρεώνοντάς τους να πληρώνουν τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εισιτήρια σε κάθε είδους αθλητικές υποδομές, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, συνδρομές σε δημοτικές πολιτιστικές σχολές, μουσικής, χορού κλπ. Κλπ. Συμφωνείτε λοιπόν όλοι σας τα κύρια έσοδά τους οι Δήμοι να τα αρπάζουν κατευθείαν από τις τσέπες των δημοτών τους στη λογική της ανταποδυτικότητας και η κρατική επιχορήγηση να ξεπέφτει σε μια απλή συμπληρωματική ενίσχυση. Τόσο μόνο και όσο χρειάζεται μέχρι να εξισορροπούνται, λέει, οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Συμφωνείτε επίσης με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ του 18 όλοι σας, που αφορούν στην αξιοποίηση της λεγόμενης ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, με τις οποίες ανοίγει ο δρόμος στους λεγόμενους επενδυτές να εκμεταλλευτούν μακροχρόνια και με ληστρικούς όρους την οποιαδήποτε δημοτική περιουσία. Θέλετε κι άλλα? Όλα αυτά δεν αρκούν για να φανεί ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ για την ακυβερνησία των Δήμων μοιάζει με τρικυμία στο ποτήρι. Ελάτε, κύριε. Όλα αυτά βέβαια, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, εξηγούν και το γιατί απορρίψατε όλοι σας
την πρόταση του ΚΚΕ στην πρόσφατη αναθεώρηση του συντάγματος, πρόταση η οποία κατοχύρωνε συνταγματικά την υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει τα αναγκαία χρήματα στους Δήμους με χρηματοδότηση μόνο μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και όλα αυτά βεβαίως είναι που οδηγούν και εμάς να καταψηφίσουμε το σημερινό νομοσχέδιο, νομοσχέδιο από το οποίο δεν έχουν τίποτα το καλό να περιμένουν οι λαϊκές οικογένειες. Ευχαριστώ.